the shit that I do. Σήμερα έχω φέρει να σας δείξω ένα tactical pen κάπως διαφορετικό από όλα τα άλλα. Όπως είχαμε δει και στο tactical pen, το βίντεο που είχαμε φτιάξει για το πώς χρησιμοποιείται, η ίδια χρήση μπορεί να έχει και αυτό το tactical pen, δηλαδή με σκοπό την αυτοάμυνα. Πέρα όμως από αυτή τη λειτουργία του, έχει και άλλες λειτουργίες στο συγκεκριμένο, τις οποίες θα τις δούμε τώρα εδώ μαζί. Ρίξτε μια ματιά μέσα πώς είναι αυτό το tactical pen και θα σας αναλύσω ακριβώς τι είναι αυτό εδώ που βλέπετε και τι ακριβώς κάνει. Λοιπόν, καταρχήν, ας το βγάλουμε από το κουτί του. Αυτό εδώ είναι το tactical pen. Αυτό εδώ. Είναι πολύ ποιοτικό, στιβαρό, είναι βαρύ, ανθεκτικό. Λοιπόν, η πρώτη χρήση του, εδώ μπροστά, μέσα, έχει ένα φακουδάκι. Του βάζει λοιπόν μπαταρίες που έχει μέσα δύο πακετάκια μπαταρίες. Πατάς το κουμπάκι και αυτό φέγγει. Η επόμενη λειτουργία που έχει είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε, το κοπίδι, το οποίο είναι κόφτη ζωνών μέσα στο αυτοκίνητο. Αν λοιπόν χρειαστεί να απεγκλωβιστείς από ένα μάξι, με το tactical pen σκίζεις τη ζώνη και μπορείς να απεγκλωβιστείς. Και από την άλλη πλευρά, υποτίθεται πως αυτή η μύτη μπορεί να σπάσει και τζάμια αυτοκίνητου. Έχουμε δύο, το tactical pen δεν είναι σε θέση να καταφέρει να σπάσει τζάμια αυτοκίνητου, όσο και αν προσπαθείς. Σπάει η μύτη, διαλύεται, αλλά το tactical pen δεν μπορεί να τα καταφέρει. Θέλει πολύ επιμονή, πολύ υπομονή και αν είστε τυχερός να καταφέρει να σπάσει το συγκεκριμένο τζάμ, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, τη συγκεκριμένη μέρα. Έχουμε δει άλλα εργαλεία που εξειδικεύονται στο να μπορούν να κάνουν τη θράψη κρυστάλλων στα αυτοκίνητα για να μπορούμε να βγούμε από ένα μάξι, να απεγκλωβιστούμε. Άρα αυτό δεν το συνιστώ σαν εργαλείο για τέτοιο σκοπό. Τι άλλες λειτουργίες όμως έχει? Ξεβιδώνουμε το σώμα του και είναι το σημείο που μπορούμε κανονικά να γράψουμε. Είναι ένα κανονικό στυλό. Μέσα στη συσκευασία διαθέτει και ανταλλακτικό για το στυλό αυτό. Ξεβιδώνοντας από κάτω εδώ, θα δείτε ότι έχει ένα κοπίδι. Ένα κανονικό ξηράφι, ένα κοπίδι. Αυτό το κοπίδι μπορούμε να το ξεβιδώσουμε και στη θέση του να βάλουμε κάποιο από τα υπόλοιπα αξεσουάρ που διαθέτει. Τα αξεσουάρ που διαθέτει είναι μία τσακμακόπετρα, η οποία υποτίθεται πως μπορείς να ανάψεις φωτιά με αυτό, μία σφυρίχτρα μικρή, ένα μικρό σταυροκατσάβιδο και ένα ίσιο κατσαβιδάκι. Το σταυροκατσάβιδο και το ίσιο κατσαβιδάκι μπορούν να μπουν απευθείας μέσα στο στυλό εδώ. Έχει ένα μικρό μαγνητάκι και κολλάει, δεν πέφτει μετά. Έτσι μπορείς να βιδώνεις και να ξεβιδώνεις. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα βιδώσεις. Το βάζεις δηλαδή εδώ στο σώμα και το βιδώνεις. Και έχεις λοιπόν πάντα πρόχειρη τη σφυρίχτρα μέσα στο tactical pen. Είναι για σκύλους, για να σας ακούνε. Να τους εκπαιδεύεις και να έρχονται. Και αυτό εδώ είναι η πέτρα, η οποία πέτρα, για να μπορέσεις να τη δουλέψεις, πρέπει να έχεις και κάτι να την ξύσεις. Άρα, από μόνο του, σαν εργαλείο, δεν βοηθάει να μπορέσω να ανάψω. Πρέπει να έχω μαζί μου και άλλο ένα μαχαίρι για να μπορέσω να το χτυπήσω και να ανάψω μια φωτιά. Είναι πάρα πολύ έξυπνη αυτή η χρήση που έχουν κάνει, να μπορείς δηλαδή να κλείνεις εδώ μέσα ένα μικρό γκατζετάκι και όποτε το χρειάζεσαι να έχεις εύκολη προσβασιμότητα. Όμως θα ήταν πολύ πιο έξυπνο αν είχαν φτιάξει μέσα στο στυλό ένα σημείο για να αποθηκεύονται αυτά εδώ. Όπως βλέπετε δεν πιάνουν και τόσο μεγάλο όγκο, επομένως θα μπορούσαν μέσα στο σώμα του σε κάποιο σημείο να έχουν κάνει ένα αποθηκευτικό χώρο, να μπαίνουν όλα αυτά μέσα και να μπορείς να τα έχεις πάντα μαζί σου. Τώρα, έτσι όπως είναι, σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει με κόφτη ζωνών, φακουδάκι, στυλό και κάτι που έχω βάλει εδώ μέσα ή σαν tactical pen κλασικά. Όμως αυτά εδώ δεν έχω κάπου να τα κουβαλήσω μαζί μου. Δεν μπορώ να κουβαλάω ένα πουγκάκι που θα τα έχω μαζί μου, δεν μπορώ να τα πετάξω στο πορτοφόλι μου, δεν μπορώ να τα πετάξω στην τσάντα μου, θα τα χάσω, είναι πολύ μικροσκοπικά. Άρα πρέπει να επιλέξεις από την αρχή τι από αυτά σου είναι πιο χρήσιμο για να το έχεις μέσα στο στυλό σου και να το κουβαλάς με αυτόν τον τρόπο. Έτσι εγώ έχω επιλέξει το κοπιδάκι που έχει, το οποίο είναι πιο χρήσιμο από οτιδήποτε άλλο. Έχω τοποθετήσει το κοπιδάκι και έτσι έχοντάς το μαζί μου μπορώ να διαθέτω τα μικρά γκατζετάκια αυτά που έχει. Φακουδάκι, κόφτη ζωνών, tactical pen, στυλό και μαχαιράκι. Πολύ ωραίο εργαλειάκι, πολύ έξυπνο σαν κατασκευή.
πολύ καλή κατασκευή και ποιοτική, όμορφο, εμφανίσιμο. Θα το βάλω από κάτω στην περιγραφή για να μπορέσετε να το βρείτε, να δείτε την τιμή του και άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε, φίλες και φίλοι. Ως την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, μείνετε ασφαλείς. Ειλικρινά τώρα, αφού με ξέρετε, πιστεύατε πραγματικά ότι θα κάνω μία δοκιμή τουλάχιστον να δούμε αν μπορεί να κόψει μια ζώνη? Εντάξει, αρκετή τρέλα κουβαλάμε, δεν νομίζω να τα αφήναμε έτσι. Ελάτε να δούμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε εδώ μία ζώνη, πεντακάθαρη, πολύ όμορφη, και το tactical pen. Το βάζω εδώ και τραβάω. Οκ. Okay. Το μασάει. Σας είπα και πριν, όλα καλά είναι στη θεωρία. Για να τεντώσω τη ζώνη, να μην μπορεί να κάνει κοιλιά. Ωραία. Όχι. Όχι. Δεν κόβει. Όχι. Οπότε, αν περιμένεις να περικλωβιστείς με αυτό εδώ το πράγμα από το αυτοκίνητο, ξέχασέ το. Θα μείνεις μέσα για πάντα. Και το ερώτημα τώρα, μπορεί να σπάσει το τζάμι? Θα κάνω μόνο μία προσπάθεια. Αν σπάσει, έσπασε. Αν δεν σπάσει, σταματάω. Μία μόνο προσπάθεια. Με το 1. Με το 2. Με το 3. Ωραία, αυτό το αναγνωρίζω. Το τζάμι έσπασε και μάλιστα η μύτη δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Οπότε το αναγνωρίζω αυτό. Η ζώνη όμως δυστυχώς τη μασάει. Δεν μπορεί να την κόψει. Όσο και αν προσπαθώ, δεν μπορεί να την κόψει. Οπότε τη δοκιμή μας την κάναμε και γι' αυτό, για να μην λέτε ότι άφησα μισό review, έτσι. Το review μου πάντα είναι ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο review λοιπόν και γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε, φίλες και φίλοι, για άλλη μια φορά. Είμαι ο Μανώλης ο Κρητικός, επικεφαλής, εκπαιδευτής και ιδρυτής του Tactical System Get Ready. Ως την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, μείνετε ασφαλείς. Yeah.